Σήμερα θα δούμε το εξής. Εδώ βλέπουμε ένα κανάλι που είναι στον τοίχο μαζί με ένα πολύμπριζο. Αυτή είναι η όμορφη λύση και η άσχημη λύση να έχουμε χύμα καλώδια στο δάπεδο. Εμένα μου αρέσουν γενικά τα κανάλια γιατί ομορφαίνουν τον χώρο. Μπορούμε να τα βάψουμε μετά με το ίδιο χρώμα του τοίχου. Και υπάρχουν διάφορα μεγέθη όπου μπορούμε να βάλουμε ένα, δύο, τρία καλώδια όσα θέλουμε. Η τοποθέτησή τους είναι πάρα πολύ εύκολη. Τα συγκεκριμένα εδώ τα έχω κολλήσει με ακριλική μαστίχη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες κόλλες που και αυτά είναι πάμφτινα. Το σολνάριο μπορεί να κάνει 1-1,5 ευρώ. Τα κανάλια τα ίδια είναι ανάλογα με το μέγεθος. Αυτό εδώ που είναι λίγο πιο μεγαλοπό και χωράνε αρκετά καλώδια, 2-3 τέτοιου τύπου μέσα. Αυτό έκανε γύρω στα 4 ή 4,5 ευρώ, ενώ το άλλο που είναι από εδώ και είναι λίγο πιο μικρό, εδώ χωράνε είτε ένα, ας πούμε, ρεύματος και ένα τηλεφωνικό χωράει άνετα εδώ μέσα. Αυτό έχει ένα κόστος στα 1,5 ευρώ. Το μήκος είναι περίπου 1,80, αν δεν κάνω τώρα λάθος. Και το να το τοποθετήσουμε είναι πολύ εύκολο. Παίρνουμε, ας πούμε, μια ακριλική μαστίχη. Εγώ συγκεκριμένα τα έχω κολλήσει με αρμόστοκο. Και είναι μια πολύ όμορφη λύση σε χώρους όπου θέλουν να είναι έτσι λίγο πιο όμορφα τα πράγματα. Θα δούμε τώρα πώς θα το κολλήσουμε στα γρήγορα. Και αυτά. Το μήκος είναι 2 μέτρα. Έχει αυτό εδώ το καπάκι από πάνω. Έχει και τις εσοχές για τις βίδες αν θέλουμε να το βιδώσουμε. Εμείς θα πιάσουμε εδώ την πίσω μεριά. Θα βάλουμε τον αρμόστοκο που βάζω εγώ ή την κόλλα, ό,τι θέλετε. Και μετά θα το κολλήσουμε στον τοίχο πάνω. Βάζουμε εδώ λοιπόν την κόλλα μας. Δεν θέλει πολύ, μια στρώση, και καλό είναι ίσως να το κάνουμε έτσι λίγο ζιγζάκ ώστε να πάρει, να καλύψει όσο περισσότερη επιφάνεια γίνεται. Και υπενθυμίζω εδώ ότι ένα τέτοιο σολνάριο κάνει περίπου 1,5 ευρώ, δηλαδή μιλάμε τώρα για ποσά που είναι μηδαμινά και ομορφαίνουν σίγουρα τον χώρο. Μένα με ενδιαφέρει να καλύψω αυτό εδώ το κομμάτι. Το κουμπάμε στο βαδεπί και το πιέζουμε και η κόλλα θα κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Αν δούμε ότι κάπου δεν πιάνει καλά, μπορούμε να βάλουμε και άλλη κόλλα, όπως εδώ, ας πούμε, δεν πιάνει καλά, και επίσης μπορούμε να βάλουμε και ένα-δυο αντικείμενα να το ακουμπάει ώστε να το πιέζει μέχρι να στερνώσει. Θα βάλουμε τώρα εδώ πάνω ώστε να στρώσει και να φαίνεται όμορφο. Προσπαθήσω να το δείξω κάπως. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ γιατί ουσιαστικά με το δάχτυλό μας μπορούμε να το απλώσουμε. Βάζουμε μια ποσότητα μέχρι ένα σημείο και μετά κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πάμε βόλτα πέρα δόθε. Κάπως έτσι. Και κλείνουμε το κενό ενδιάμεσα και βέβαια πιάνει και καλύτερα, δηλαδή κολλάει καλύτερα και είναι και πιο όμορφο γιατί δεν φαίνεται το κενό ενδιάμεσα. Και άμα το δούμε τώρα από κοντά φαίνεται κάπως έτσι. Και έτσι κάνουμε τη δουλειά μας. Πολύ οικονομικά και το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο.
Το κάνω και εδώ έτσι στα γρήγορα. Το δούμε και από εδώ. Βλέπετε που μαζεύει στο δάχτυλό μου αυτή εδώ την ποσότητα, όπου βλέπω να υπάρχει κενό, να υπάρχει δηλαδή τρυπίτσα, ξαναπερνάω από πάνω και το κλείνω. Και βλέπουμε εδώ το αποτέλεσμα, ένα πολύ ωραίο κανάλι το οποίο φαίνεται σαν να είναι ενσωματωμένο στον τοίχο. Μια πολύ απλή και οικονομική λύση. Και βάζουμε το καλώδιο μέσα και δεν έχουμε αυτό το κρεμαστό, όπως φαίνεται εδώ, αλλά ένα πολύ ωραίο ενσωματωμένο τοποθετημένο καλώδιο στον τοίχο. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας έδωσε έτσι μια γεύση. Και αν θέλετε κάντε και εγγραφή στο κανάλι. Έχει διάφορα θέματα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.